Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και στην απόψινή εκπομπή αυτού διοικητικά. Θα ασχοληθούμε με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την υποψηφιότητα που τίθεται από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κοντά μας για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κύριος Σωτήρης Αβραμόπουλος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είστε η υποψηφιότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Αβραμόπουλε, θέλω να μας πείτε αν είναι η πρώτη ενασχόλησή σας με τα αυτοδιοικητικά και αν όχι, πώς είχατε στις προηγούμενες εκλογές ασχοληθεί με τον πρώτο ή δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, σε αυτή τη θέση οπωσδήποτε είναι η πρώτη φορά, έτσι, σαν υποψήφιος περιφερειάρχης. Έχω διατελέσει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το πιο ουσιαστικό βέβαια είναι ότι οι εξελίξεις στο χώρο της τοπικής διοίκησης, λέμε εμείς, τόσο στους Δήμους πολύ περισσότερο στην περιφέρεια, άπτονται κεντρικών πολιτικών ζητημάτων, τα οποία οπωσδήποτε παρακολουθούμε και τα παρακολουθούμε στενά. Και προσπαθούμε να γνωρίζουμε όσο καλύτερα γίνεται τα προβλήματα που απασχολούν τις αγωνίες του κόσμου, να βλέπουμε και εμείς τέλος πάντων πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στο να βελτιωθεί η κατάσταση μια καλύτερη μέρα. Είχατε ασχοληθεί και με το Δήμο. Ναι, με το Δήμο ήμουνα υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. Όταν κατεβαίνεις υποψήφιος σημαίνει ότι ασχολείσαι. Μαθαίνεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί πέρα. Τόσο στους Δήμους όσο και στην περιφέρεια υπάρχει ένα στοιχείο που τα τελευταία χρόνια, ας το πούμε έτσι, αναπτύσσεται. Είναι η μεγαλύτερη πρόσδεση με το κεντρικό κράτος. Γι' αυτό εμείς μιλάμε με τον όρο τοπική διοίκηση. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο με την ανάληψη μιας σειράς αρμοδιοτήτων που προηγούμενα είχε το κεντρικό κράτος και τώρα περνάνε στους Δήμους και στην περιφέρεια, που όλη αυτή η εξέλιξη, όλα αυτά τα χρόνια, κατά τη γνώμη μας, δεν ωφέλησε τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα, με την έννοια ότι φορτώθηκε στις πλάτες του, ας το πούμε έτσι, ένα επιπλέον βάρος μέσω της ανταποδοτικότητας της τοπικής φορολογίας για μια σειρά έτσι, παροχές, υπηρεσίες που τώρα είναι στα πλαίσια των Δήμων. Έχω διατελέσει βέβαια και μέλος αντιπροσωπείας του τεχνικού επιμελητηρίου, του τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή είναι η επιστημονική επαγγελματική μου ιδέα. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να λειτουργεί ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, κυρία Αβραμόπουλε? Σήμερα είναι η αιρετή περιφέρεια, δεν ήταν πάντα έτσι. Έχουμε βέβαια και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι. Και από κάτω έχουμε τους Δήμους πλέον. Κονδύλια από κοινοτικά προγράμματα διανέμονται μέσω πυλών που ανοίγουν. Καταθέτουν τις προτάσεις τους οι ενδιαφερόμενοι δήμοι μέσω της περιφέρειας και ο καθένας παίρνει το κομμάτι της πίτας που του αναλογεί. Εσείς πώς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να λειτουργεί όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, είναι συγκεκριμένος ο ρόλος που παίζει μέσα στη δομή του κράτους αυτού ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Και σωστά επισημάνατε ότι υπάρχει βέβαια και η αποκεντρωμένη, η οποία πολλές φορές βάζει και το μαχαίρι αν ζητήσεις, ας το πούμε έτσι, κάτι παραπάνω ή αν κάποιος Δήμος πάρει κάποια απόφαση η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με μια κεντρική πολιτική επιλογή. Για παράδειγμα, το να μειώσεις τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες ή να επιδιώξεις να προσλάβεις ένα απαραίτητο εργατοτεχνικό δυναμικό να ενισχύσεις τις υποδομές του Δήμου. Εκεί μπαίνει το μαχαίρι και μάλιστα με το κλεισθένει ακόμα περισσότερο, ας το πούμε έτσι, γίνεται πιο ασφικτικό το πλαίσιο από την άποψη της κεντρικής πολιτικής γραμμής όσον αφορά τον έλεγχο πάνω στους Δήμους και στις περιφέρειες. Από την άλλη, κοιτάξτε, οι περιφέρειες οπωσδήποτε έχουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο, επιτελικό, ακόμα και σχεδιασμού στο αναπτυξιακό επίπεδο, στα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι η δομή του κράτους η οποία βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο βέβαια και στα επιχειρηματικά συμφέροντα, πράγμα που κατά τη γνώμη μας έτσι, δεν είναι προς όφελος του ελληνικού λαού των εργαζόμενων. Από αυτή την άποψη... Στα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι κοντά από ποια άποψη, πώς το εννοείτε αυτό? Στα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν εννοώ σε επίπεδο συνδιαλλαγής, εννοώ έτσι, θεσμικά. Είναι ο θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε ακριβώς, ας το πούμε έτσι, για να αποκεντρωθεί η ανάπτυξη, να μπορέσει να έρθει πιο κοντά το κράτος στις επιχειρήσεις, να διαγνώσει
καλύτερα τις ανάγκες τους και να προωθήσει ταχύτερα τα κονδύλια που προβλέπονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οπωσδήποτε λοιπόν το πλαίσιο είναι ασφυκτικό. Το ζητούμενο είναι τι μπορεί κάποιος να κάνει μέσα εκεί. Από τη θέση, από μια θέση αν θέλετε εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης όπως λέμε εμείς. Γιατί εμείς δεν ζητάμε την ψήφο των εργαζόμενων για να διαχειριστούμε μια κατάσταση όπως τη διαχειρίζονται παράταξη του κ. Τζι Κώστα που είναι στη διοίκηση, άλλες παρατάξεις που συμφωνούν στο κεντρικό πολιτικό πλαίσιο. Εμείς αυτό που θα μπορέσουμε να κάνουμε για να δικαιώσουμε τέλος πάντων και την επιλογή των συμπολιτών μας, όσων μας στηρίξουν, είναι να βάλουμε σε πρώτο πλάνο, σε πρώτη γραμμή, τα μεγάλα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων στην περιοχή μας. Έτσι και εκεί πέρα να επικεντρώσουμε και αν θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε και λίγο περισσότερο όσον αφορά δηλαδή τις προτεραιότητες. Ένα μεγάλο πρόβλημα όταν μιλάμε για εργαζόμενους είναι ότι δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχει μεγάλη ανεργία, κύριε Αβραμόπουλε. Και δεν ξέρω εδώ ένας θεσμός όπως είναι η περιφέρεια τι μπορεί να κάνει για αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρειά μας όλα αυτά τα χρόνια και στα πλαίσια της σχεδόν δεκαετούς κρίσης, αναδείχθηκε σε πρωταθλήτρια και σε αυτό το επίπεδο. Με αυτή την έννοια ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, ότι επειδή πολλοί πανηγυρίζουν τόσο από τη διοίκηση της περιφέρειας όσο και από την κεντρική πολιτική σκηνή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια, είναι ένα στοιχείο που υπογραμμίζει... Για τους δείκτες της ανεργίας. Ναι, φυσικά, φυσικά. Υπογραμμίζει την... αναδεικνύει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται εργαζόμενοι και ιδιαίτερα η νέα γενιά, έτσι που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα πλαίσια στα οποία είμαστε, γνωρίζουμε φυσικά πώς λειτουργεί έτσι, η οικονομία. Δηλαδή γίνονται επενδύσεις, για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις θα γίνουν ορισμένες προσλήψεις. Κάπως μειώθηκε η ανεργία. Το ερώτημα βέβαια είναι το εξής και ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα πρώτης γραμμής για εμάς. Με ποιους όρους προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, ποιοι είναι οι μισθοί, ποιοι είναι τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό, για να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από τον κλάδο του τουρισμού, για τον οποίο επίσης υπάρχουν πανηγυρισμοί και οι στατιστικές καταγράφουν ότι σε επίπεδο αφίξεων η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι όροι με τους οποίους δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Μιλάμε για όρους, εμείς τους λέμε γαλέρας, έτσι είναι, ατέλειωτα ωράρια, πολύ χαμηλή μισθή, μεγάλες περίοδοι ανεργίας. Και ταυτόχρονα ένα μεγάλο κομμάτι από τον πληθυσμό της περιφέρειας να μην μπορεί να πάει ούτε μέχρι τη Χαλκιδική να απολαύσει λίγες μέρες διακοπών. Άρα είναι η οπτική. Έτσι, εμείς βάζουμε το ερώτημα το οποίο καλούμε και τον, έτσι, τους εργαζόμενους να το σκεφτούν. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, κύριε Βραμόπουλε, γιατί μια γενική παρατήρηση και αποτύπωση της κατάστασης είναι εύκολη, μπορεί να την κάνει ο καθένας μας. Ουσιαστικά όμως οι υπηρεσίες της περιφέρειας τι μπορούν να κάνουν. Πέρα από το να βγει η επιθεώρηση εργασίας και να κάνει ελέγχους για τις συνθήκες και τους μισθούς στον τομέα του τουρισμού, όπως αναφέρατε. Αυτό ακριβώς. Στο επίπεδο της περιφέρειας δεν μπορεί να δημιουργηθεί, ας το πούμε έτσι, ένα. Να το πω έτσι, μια φιλολαϊκή νησίδα στην οποία με την παρέμβαση της περιφέρειας θα μπορούν έτσι να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό σε καμία περίπτωση. Μόνο οι ελεκτικοί μηχανισμοί στο βαθμό που έχουν δικαίωμα. Φυσικά, οι ελεκτικοί μηχανισμοί όσοι είναι στην αρμοδιότητα. Ναι, όσοι είναι και ό,τι προσωπικό έχουν και αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι το εξής. Αυτοί που διοικούν την περιφέρεια, ποια θέση παίρνουν σε όλα αυτά τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Γιατί κοιτάξτε, μπορεί να μην ασκεί κεντρική πολιτική περιφέρεια, αλλά είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα η οποία είναι ενιαία. Και κατά τη γνώμη μας, τα προβλήματα είναι ενιαία. Από εκεί και πέρα υπάρχει καταμερισμός. Υπάρχει το Υπουργείο, υπάρχει ο Δήμος, υπάρχει η περιφέρεια. Ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης του. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, παρατάξεις οι οποίες έχουν διοικήσει και στην περιφέρεια και σε κεντρικούς δήμους στην περιοχή έχουν συνευθύνει. Πολιτικά δηλαδή, συμφωνούν σε έναν δρόμο ανάπτυξης. Αυτή την ανάπτυξη, η οποία βλέπουμε ότι είναι ανεμική, καταγράφεται στους δείκτες, έτσι δεν είμαστε όπως πριν 5 χρόνια, αλλά εμείς θέτουμε το ερώτημα, ποιο είναι το αποτύπωμα στους εργαζόμενους, ποιο είναι το αποτέλεσμα στη νέα γενιά και λέμε ότι γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Εμείς δεν θα βγούμε να πούμε ότι είμαστε ισοτήρες και ότι μπορούμε με μια υποψηφιότητα ή με μια υπερψήφιση να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά, αλλά οπωσδήποτε θα συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και από τη θέση. Έτσι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Βραμόπουλε. Θα έχουμε για να αναδεχθούν αυτά τα ζητήματα και να προωθηθούν και μεγάλες αλλαγές. Είναι πολύ 38 και επίκαιρο, γιατί διανύουμε αυτή την περίοδο. Και πέρσι, ίσως τώρα τόνισε λίγο, πέρσι και τα πρώτα χρόνια και πρόπερσι, είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
Είναι λίγοι οι μήνες που ατόνισε, γιατί πλέον έγινε νόμος του κράτους για τα καλά. Πώς θα μπορούσε αυτός ο βαθμός αυτοδιοίκησης, ο δεύτερος της περιφέρειας, να μην εφαρμόσει το συγκεκριμένο? Βεβαίως, αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Έτσι. Έχω υπόψη μου ότι έχει λόγο η περιφέρεια για το άνοιγμα των Κυριακών σε διάφορες περιφερειακές ενότητες και πόλεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε φέρει και στα περιφερειακά συμβούλια. Αφορά τις λευκές νύχτες, αφορά άλλους τρόπους με τους οποίους εμείς λέμε ότι έτσι το ωράριο γίνεται λάστιχο, διευρύνεται η εκμετάλλευση και πραγματικά δημιουργείται μια δύσκολη κατάσταση για τους εργαζόμενους. Είναι ζητήματα πρώτης γραμμής για εμάς και τα φέραμε και στα περιφερειακά συμβούλια και στα δημοτικά συμβούλια και βεβαίως. Δεν μένει, να το πω έτσι, η παρέμβασή μας σε αυτό το επίπεδο. Πολύ περισσότερο είμαστε έξω, είμαστε στους εργασιακούς χώρους, είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, στο πλάι τους και παλεύουμε φυσικά και τέτοια μέτρα, όπως είναι η διεύρυνση του ωραρίου και το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές, να ανατραπούν, να πάρθουν πίσω. Γιατί πραγματικά έχει δημιουργηθεί μια αφόρητη κατάσταση. Όσοι έχουν οικογένεια, φίλους, συγγενείς που δουλεύουν στο εμπόριο, και καλά το επισημάνατε. Είναι κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον δεν έχουν μια ώρα, τέλος πάντων, να ξεκουραστούν, να διευθετήσουν τον χρόνο τους κτλ. Αν βάλουμε αυτό που αναφέρετε και περιγράφετε εσείς απέναντι στο να παραμείνουν βιώσιμες δεκάδες επιχειρήσεις ή να κλείσουν, τι θα έπρεπε στη ζυγαριά να υπερισχύσει, ή αν υπάρχει χρυσή τομή, κύριε Αβραμόπουλε, αν υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα? Και δεν μιλάω, μην μου πείτε για τα υπερκέρδη, γιατί δεν μιλάμε πάντα για μεγάλους ομίλους, μεγάλες αγορές κεντρικές και πολυεθνικές εταιρείες και καταστήματα. Σε αυτό το τομέα συμπαρασύρονται και τα μικρότερα εμπορικά καταστήματα. Ίσως κάνουν κάποιο τζίρο, ίσως παραπάνω. Κοιτάξτε, μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ και σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, γιατί η δύσκολη κατάσταση δεν αφορά φυσικά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά και χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτοαπασχολούμενους, μικρούς εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι φυσικά, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να καταλαβαίνομαστε, βράζουν στο ίδιο καζάνι με την μεγάλη πλειοψηφία και των εργατοϋπάλληλων. Έτσι, το μέτρο του ανοίγματος των καταστημάτων, για παράδειγμα τις Κυριακές, δεν ωφέλησε. Αυτό δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Δεν ωφέλησε τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι ένα μέτρο το οποίο το επέβαλαν όντως αυτοί που είπατε, δηλαδή πολύ μεγάλοι όμιλοι, μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, που φυσικά έχουν τον τρόπο να διαχειρίζονται και όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν καταγραφή. Φυσικά, γιατί μπορεί συγκυριακά να υπάρξει μία μικρή αύξηση στο τζίρο. Έτσι, δεν μιλάμε για τη μία Κυριακή, που μπορεί όντως να υπάρχει κίνηση μια Κυριακή, ας πούμε, πριν τα Χριστούγεννα. Αλλά διαχρονικά δεν έχει έρθει αυτό το αποτύπωμα στην αγορά. Να πούμε ότι όντως βελτιώνει την κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματιών με τα μικρά καταστήματα κτλ. Νομίζω ότι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μπορέσουν αυτά τα καταστήματα, ας το πούμε έτσι, να έχουν ένα καλύτερο εισόδημα, είναι να ανέβει και το εισόδημα κάπως των εργαζόμενων, οι οποίοι είναι και οι πελάτες τους. Και ταυτόχρονα να φύγει κάποια πίεση από πάνω τους όσον αφορά τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη. Ναι, αυτό είναι θέμα τώρα κεντρικής πολιτικής. Και νομίζω ότι, είναι θέμα Υπουργείου, είναι θέμα κυβέρνησης. Ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί να βρεθεί και κοινός τόπος δράσης. Και όσον αφορά τη χρυσή τομή. Τώρα περιγράφεται μια αλυσίδα ουσιαστικά. Πραγματικά είναι αλυσίδα και η Κρίκη είναι όλα αυτά που αναφέρετε. Ακριβώς. Και επειδή με ρωτήσατε αν υπάρχει και η χρυσή τομή, μακάρι να υπήρχε. Έτσι, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα λέγαμε εντάξει. Δεν υπάρχει. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες. Δεν μπορούν ταυτόχρονα, να το πω έτσι, να ευδοκιμούν και τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να κατακτούν οι εργαζόμενοι δικαιώματα. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, κύριε Αβραμόπουλε, πραγματικά που είναι κερδοφόρες, είναι σωστές στη λειτουργία τους και ταυτόχρονα εντάξει απέναντι στους εργαζομένους. Επιχειρήσεις από όλες αυτές που δουλεύουν τις Κυριακές, μένω σε αυτό το παράδειγμα, οι οποίες καταβάλουν το κυριακάτικο κανονικά το μισθό εκείνης της ημέρας, οι οποίες δίνουν τα επιδόματα και στην ώρα τους. Δεν συζητάμε για αυτό το ζήτημα. Αυτό έλειπε ο εργαζόμενος, το ξέρουμε ότι συμβαίνει, αλλά λέω αυτό έλειπε ο εργαζόμενος να μένει και απλήρωτος για τη δουλειά την οποία έχει έτσι δώσει. Είναι μια παράδειγμα κατάσταση που τη ζήσαμε πολύ έντονα στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Mm-hmm. Με χιλιάδες εργαζόμενους να μένουν απλήρωτοι μήνες. Να μην πω έτσι, και χρόνια και κάποιοι να τους χρωστάνε ακόμα. Δεν συζητάμε αυτό.
Έτσι, συζητάμε ότι ακόμα και σε μεγάλες εταιρείες, και δεν είναι μόνο στον κλάδο του εμπορίου, που καταγράφονται επενδύσεις, μεγάλη κερδοφορία, είναι εταιρείες με υψηλή παραγωγικότητα που εφαρμόζουν καινοτομία, ενώ στην περιοχή μας. Το αποτύπωμα στους εργαζόμενους δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να περίμενε κανένας ή, να το πω έτσι, προπαγανδίζει το πολιτικό προσωπικό, έτσι, το κεντρικό πολιτικό προσωπικό, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εδώ η διοίκηση, τέλος πάντων, της περιφέρειας. Δηλαδή, κάποτε καλούσαν τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη, να περάσουμε τον κάβο της κρίσης, να μην κλείσει η εταιρεία. Τώρα ζητάνε χαμηλά την μπάλα για τις διεκδικήσεις, ενώ οι εργοδότες, έτσι, για να μην χτυπηθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα εταιριών. Δεν έχουμε δει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς από εταιρείες οι οποίες και μέσα στην κρίση μπορεί να ήταν κερδοφόρες και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε αυτή την ανεμική ανάπτυξη. Μετά την πτώση του βασικού μισθού. Μετά, φυσικά. Και μπαίνει το ερώτημα, λοιπόν, προς τα πού θα έπρεπε να πάνε τα πράγματα πραγματικά για να βελτιωθεί η κατάσταση για όλους, ακόμα και στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι οι εργαζόμενοι, ας το πούμε έτσι, με μισθούς πείνας των 300-400 ευρώ. Έτσι, ακόμα και εκεί, λοιπόν, που είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι ένα ζήτημα βασικό, κεντρικό, το οποίο εμείς θα το αναδείξουμε όσο μπορούμε. Ακόμα και εκεί που είναι καλύτερα τα πράγματα, αυξάνεται διαρκώς η απόσταση ανάμεσα στο τι παράγουν οι εργαζόμενοι, έτσι, σε επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας, και το τι απολαμβάνουν, έτσι, ως αντίτιμο. Πάντως, στο δημόσιο ή στους δήμους καλύτερα πάμε και σε σχέση με τους συμβασιούχους, υπήρξαν δήμοι οι οποίοι άφησαν τους συμβασιούχους να δικαιωθούν, δεν προχώρησαν στα εφετεία, ενώ είχαν το δικαίωμα και νομίζω ότι μόνο οι ΟΤΑ ήταν που εξαιρέθηκαν από αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να κρατήσουν οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι τις θέσεις τους. Ναι. Παρόλο που είναι μονίμως σε μία ομοιρία οι συμβασιούχοι, κατά ομολογία όλων. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το αναδείξαμε σε όλους τους δήμους. Ένα ζήτημα πρώτης γραμμής. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι οι εργαζόμενοι στην τοπική διοίκηση, είτε αφορά τους δήμους είτε τις υπηρεσίες της περιφέρειας, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, από την άποψη ότι είναι και αυτοί οι οποίοι πολλές φορές κρατάνε αυτή την πόλη όρθια, είναι αυτοί οι οποίοι παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες, έτσι, προς τους πολίτες γενικότερα. Άρα χρειάζονται στήριξη και στελέχωση αυτές οι υπηρεσίες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα περιβαλλοντικό εργαστήριο στην περιφέρεια, το οποίο δεν μπορεί να στελεχωθεί. Και με αφορμή αυτή την υποστελέχωση ετοιμάζεται να δοθεί πακέτο, για παράδειγμα, ο έλεγχος των βιολογικών καθαρισμών σε ιδιωτικές εταιρείες. Ενώ υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε, γιατί είναι και το αντικείμενό μου, μηχανικοί, οι οποίοι είτε είναι άνεργοι, είτε έτερο απασχολούνται, είτε υποαπασχολούνται, άνθρωποι με όρεξη. Επειδή δεν μπορούν για να γίνουν προσλήψεις, λέει. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους συμβασιούχους. Ομοιρία, να το πούμε. Καμιά φορά και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό το οποίο ζουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτή την αγωνία ότι σε 2, σε 4, σε 6 μήνες δεν θα έχω δουλειά. Και οπωσδήποτε το ελάχιστο. Αλλά βέβαια και ο ιδιώτης όμως εργαζόμενους θα πάρει, κύριε Βραμαπούλε. Και το πακέτο που λέτε εσείς, κάποιοι θα απασχοληθούν. Και ο ιδιώτης εργαζόμενος θα πάρει, αλλά στα ζητήματα του ελέγχου, για παράδειγμα, της ποιότητας του νερού ή στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας εγκατάστασης, καλά είναι να γίνεται από έναν δημόσιο φορέα. Έτσι, γιατί όταν παρέχει μια υπηρεσία υπηρεσίες σε μια άλλη, ουσιαστικά είναι πελάτης της. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αφορά και τον ίδιο τον ελεκτικό μηχανισμό. Και όσον αφορά για τις εταιρείες, οι οποίες φυσικά και έτσι γίνονται τα πράγματα, δίνονται έργα, δίνονται εργολαβίες. Εκείνα, με αφορμή και τη συζήτησή μας και επειδή γνωρίζω και την κατάσταση, να πω, υπάρχουν συνάδελφοι μηχανικοί οι οποίοι εργάζονται με 500 και με 600 ευρώ, έτσι, χωρίς να θέλω να διαχωρίσω, αλλά καταλαβαίνετε την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις προσδοκίες τους, την προσπάθεια που κάναν, στα λεφτά που δώσαν είτε αυτοί είτε οι γονείς τους για να σπουδάσουν και στο τι απολαμβάνουν. Απέναντι και στην επιστήμη, έτσι, τους, την ίδια απλά. Και είναι εταιρείες οι οποίες παίρνουν δημόσια έργα, έτσι, παίρνουν έργα από την περιφέρεια, παίρνουν έργα από τους δήμους. Κύριε Βραμόπουλε, θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας αναλυτικά όμως και να μας δώσετε και κάποια στοιχεία αν υπάρχουν όσον αφορά το ΕΣΠΑ και τα κοινοτικά προγράμματα. Πόσο ωφελούν και πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά, βάσει των θέσεών σας πάντα, δεν κάνω την ερώτηση,
Αν να πούμε ότι όλα ήταν αυτοχρηματοδοτούμενα ή έβγαιναν από το δημόσιο ταμείο, από το δημόσιο κουρβανά μας, από τα δικά μας τα λεφτά, θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία και να κάνουμε αναπτυξιακά έργα σε αυτόν τον βαθμό έστω που γίνονται σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, θα συζητήσουμε και για τα ποσά. Ήθελα να κάνω μόνο ένα σχόλιο αρχικό όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κατά τη γνώμη μας, αξίζει να αναδειχθούν δύο ζητήματα. Καταρχήν, το από πού έρχονται αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πραγματικά βρίσκονται αυτά τα κονδύλια από τη φορολογία έτσι, των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλη την Ευρώπη. Και μέσω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης γίνεται μια μεγάλη αναδιανομή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μας, προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων. Και εκεί πέρα βέβαια και κάποιες μεσαίες επιχειρήσεις ίσως τέλος πάντων παίρνουν ένα μερίδιο, ένα κομμάτι από αυτήν την χρηματοδότηση. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ιεράρχηση. Αυτά τα κονδύλια δεν δίνονται, ας το πούμε έτσι, σε λευκό χαρτί. Να σου πει, κοίταξε, είσαι η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, έχεις αυτά τα προβλήματα, τι προτείνεις, τι θα κάνεις. Οι άξονες, οι άξονες προτεραιοτήτων και του τρέχοντος, ας πούμε, ΕΣΠΑ στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας είναι συγκεκριμένοι. Εξειδικεύουν τους κεντρικούς άξονες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μας. Και κατά βάση η πλειονότητα των κονδυλίων προωθείται έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι γενικότεροι σχεδιασμοί των μεγάλων ομίλων, του κεφαλαίου που λέμε εμείς. Και συνήθως μένουν στην απέξω μεγάλα σημαντικές, ας το πούμε έτσι, υποδομές, σημαντικά μεγάλα έργα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν για να ανέβει πραγματικά το επίπεδο ζωής και στην δικιά μας την περιφέρεια και γενικότερα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι της τάξης σχεδόν του ενός δις, λίγο λιγότερο. Ποσό βέβαια μικρό έτσι για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες, όσο και αν φαίνεται μεγάλο το ποσό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όταν μιλάμε για μια περιφέρεια με 2 εκατομμύρια κατοίκους, καταλαβαίνετε. Από αυτό το ποσό, για να βάλουμε στην κουβέντα και ορισμένα μεγάλα ζητήματα που είναι επίσης πρώτης γραμμής για εμάς, σε έναν άξονα και σε μία από τις 12 υποδράσεις αυτού του άξονα προβλέπονται αντιπλημμυρικά έργα για όλη την περιφέρεια. Ναι. Και σε όλο τον άξονα είναι δεσμευμένα 78 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 78 εκατομμύρια ευρώ είναι 12 δράσεις. Η μία από τις 12 δράσεις είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Σύμφωνα με απάντηση που μας έδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, μόνο για την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, θα χρειάζονταν 23 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα. Για πλήρη κάλυψη. Ναι, για μόνο για την ενότητα Χαλκιδικής. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα ποσά, τα κονδύλια για τα μεγάλα θέματα, όπως είναι η αντιπλημμυρική προστασία και άλλα, τα οποία θα ήθελα να βάλουμε στη συνέχεια στη συζήτηση. Είναι, μα μικρά. Τα ποσά όμως βγαίνουν, κύριε Βραμαπούλε, βάσει μελετών, φαντάζομαι, και βάσει προτάσεων που κατατίθονται, έτσι δεν είναι? Ναι, βάσει μελετών και βάσει προτάσεων. Δηλαδή, κάποιος έκρινε ότι οι ανάγκες της Χαλκιδικής είναι για αυτά τα λεφτά που δόθηκαν. Ναι, αυτό λέμε. Η υπηρεσία απάντησε αυτό. Αλλά δεν έχουν, ας το πούμε έτσι, προβλεφθεί αυτά τα κονδύλια να κατευθυνθούν εκεί. Υπάρχει μεγάλη διάσταση από τις ανάγκες που υπάρχουν σε μια σειρά τέτοιους τομείς, ας το πούμε έτσι, είτε της πολιτικής προστασίας και άλλους, και ανάμεσα στα αυτά που τελικά δίνονται. Άρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το εξής. Πού κατευθύνονται τα κονδύλια, τι θέση παίρνει η κάθε παράταξη, ο κάθε υποψήφιος απέναντι σε αυτό το κομβικό ζήτημα, και εδώ εμείς είμαστε καθαροί. Από τη μια μεριά είναι ο δρόμος ο οποίος περπατάει τώρα η διοίκηση, η πλειοψηφία του κ. Τζικώστα, είναι ο δρόμος στον οποίο κινείται το Κινάλ, είναι ο δρόμος στο οποίο κινούνται οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν ανακοινωθεί βεβαίως, κινείται τέλος πάντων η κυβέρνηση, έτσι, που λέει ότι εγώ θα κατευθύνω κονδύλια έτσι ώστε να στηριχθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, να πέσουν κονδύλια στους κλάδους που προβλέπεται υψηλό ποσοστό κέρδους, και από εκεί και πέρα, να το πω έτσι κάπως πιο λαϊκά, στα μεγάλα ζητήματα να γίνονται πασαλήματα πραγματικά. Μιλάμε για μια αποσπασματικότητα, για μια έλλειψη υποδομών σε σοβαρά ζητήματα εκτός από αυτό που αναφέραμε πριν. Είναι η αντισεισμική θωράκιση, είναι η αντιπυρική προστασία, έτσι, είναι το ζήτημα της σχολικής στέγης, πάρα πολύ σημαντικό, είναι το οδικό δίκτυο, το τοπικό οδικό δίκτυο το οποίο είναι παραμελημένο. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι στο περιθώριο. Και να πω κάτι για να ολοκληρώσω την σκέψη μου. Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα που είχαμε το καλοκαίρι στο Μάτι.
Γιατί και εμείς δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ησυχοί. Μπορεί και σε εμάς όχι να γίνει αυτό, έτσι φυσικά και να μην γίνει, αλλά λέω να βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε κάποια περιοχή της Μακεδονίας, σε κάποια... της κεντρικής Μακεδονίας. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Ποια κονδύλια δίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Και κοιτάξτε, για να κάνω και μια σύνδεση... Της πρόβλεψης την... κατεύθυνση. Έτσι. Ναι, της πρόβλεψης. Τι πρόβλεψη υπάρχει για να κατευθυνθούν εκεί πέρα κονδύλια και για να κάνω μια σύνδεση. Και δεν θέλω να επεκταθώ γιατί έτσι και η εκπομπή έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Σήμερα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός. Πέρα όλων των άλλων τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε, μειώνεται η χρηματοδότηση προς το ΣΟΤΑ και προς την περιφερειακή διοίκηση. Και παρόλες τις μεγάλες εξαγγελίες για εκατομμύρια εκατομμυρίων που θα δίνονταν στην πολιτική προστασία, αυτά τα είπαν το καλοκαίρι, έτσι, όταν η τραγωδία ήταν πρόσφατη. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα κονδύλια που αφορούν την πολιτική προστασία βρίσκονται καθυλωμένα στα περσινά επίπεδα. Που με τα περσινά επίπεδα είχαμε αυτές τις τραγωδίες. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, θέλω κύριε Αβραμόπουλε. Σε σχέση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού, όπως εκδηλώθηκε και είναι ακόμη σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ποια είναι η θέση σας? Κοιτάξτε να δείτε, μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να... συντομία ναι, η τοποθέτηση, παρακαλώ. Να ανοίξω και αυτό το ζήτημα. Είναι μεγάλα τα προβλήματα, καταρχήν, που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ξενιτευτεί από τις πατρίδες τους, υπό το βάρος πολεμικών αναμετρήσεων, υπεριαλιστικών επεμβάσεων, σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, και είναι και μεγάλα τα προβλήματα που δημιουργούνται στους χώρους υποδοχής αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε στα νησιά μας, στα κριτικά νησιά, που έχει δημιουργηθεί μια έτσι αφόρητη κατάσταση. Εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε για το διάστημα το οποίο διαμένουν στη χώρα, πρέπει να διαμένουν σε οργανωμένους χώρους με κρατική ευθύνη, χωρίς να γίνεται αυτό το αλυσβερίσι με τα κονδύλια, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και φυσικά οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός να πω το 99%, θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες. Και ακριβώς εκεί είναι το ερώτημα. Πώς τοποθετείται μια πολιτική δύναμη, μια παράταξη πάνω σε αυτό? Θα έρθουμε σε σύγκρουση με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που κρατάει αυτούς τους ανθρώπους, τους δεσμεύει εδώ πέρα χώρια από τις οικογένειές τους και άλλα διάφορα τραγικά που γίνονται. Και φυσικά, γι' αυτό λέω, όσο καιρό βρίσκονται εδώ, κατά τη γνώμη μας πρέπει να έχουν... Άρα έχουμε σωστές συνθήκες διαβίωσης εμείς, κατά τη γνώμη σας? Όχι, σε καμία περίπτωση. Η κατάσταση, ιδιαίτερα, γι' αυτό το είπα στα νησιά, μπορεί εδώ πέρα σε ορισμένους χώρους να έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά συνολικά η κατάσταση είναι. Γιατί όμως θέλουν να φύγουν και να πάνε στην Ευρώπη, πέρα από το ότι πολλοί από αυτούς έχουν ήδη ανθρώπους εκεί και συγγενείς? Προφανώς, γιατί γνωρίζουν ότι είναι άλλα τα μεγέθη των οικονομιών και υπάρχει ανάγκη για εργατικό δυναμικό. Και ξέρετε, εκεί άνοιξε και έκλεισε η Στρόφιγγα αρκετές φορές. Δηλαδή, όταν χρειάστηκαν, οι Γερμανοί, για παράδειγμα, δόθηκε το OK και μπήκαν εκατομμύρια πρόσφυγες, γιατί ζητήθηκαν από τους βιομήχανους, από τους επιχειρηματίες, ότι εδώ γερνάει το εργατικό μας δυναμικό, φέρτε κόσμο. Και ένα δυναμικό από αυτούς που πήγαν ήταν όντως και πιο εξειδικευμένο, ας το πούμε, και επιστήμονες πήγαν έτσι. Εμείς μπορούμε να αφομοιώσουμε ομάδες προσφύγων, κύριε Αβραμόπουλε? Μπορούμε να αφομοιώσουμε τον κόσμο που έρχεται στη χώρα μας? Αυτό είναι ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, όταν μιλάμε για μια καπιταλιστική οικονομία, έτσι. Σε αυτή τη φάση, προφανώς, όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι στην κεντρική Μακεδονία, είναι 160-170 χιλιάδες, προφανώς και αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να απορροφηθεί. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι πολλές φορές αξιοποιείται αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι ευάλωτος, πραγματικά μπορεί να μην έχει να φάει, για να χτυπηθούν μεροκάματα, έτσι, να πέσουν κι άλλο οι μισθοί. Αυτό είναι το ζήτημα. Και φυσικά, όσοι από αυτούς τους ανθρώπους δουλεύουν, εμείς λέμε καταρχήν ότι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και πιστεύουμε ότι μπορεί να, και πρέπει να οργανωθεί από κοινού υπάλληλοι για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για καλύτερες αμοιβές κτλ. Όμως δεν πρέπει να χάνουμε από το μυαλό μας το εξής, γιατί πολλά κροκοδίλια δάκρυα έχουν χυθεί και πολλά έχουν υποθεί. Και κανένας δεν θα βγει να πει, εκτός από ακραίες ναζιστικές φωνές, ας πούμε, ότι τέλος πάντων να τους κάνουμε, να τους ράνουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχει ένα δράμα, αποτυπώνεται, έχει αποτυπωθεί και από τα κανάλια κτλ. Είναι το ζήτημα, πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς τοποθετείται η κάθε πολιτική δύναμη απέναντι στους παράγοντες που οξύνουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και δημιουργούν, να το πω έτσι, και το προσφυγικό και το μεταναστευτικό.
Και να κάνω μια σύνδεση και κλείνω με αυτό. Με το ρόλο της χώρας μας στην εξωτερική, πώς προς την εξωτερική πολιτική, λέτε. Φυσικά, έτσι, γιατί όταν συμμετέχουμε σε υπερεαλιστικές εμφυβάσεις, όταν από τη βάση της Σούδας φεύγουν αμερικάνικα πλοία πάλι και αεροπλάνα. Πάλι σε εμάς έρχονταν όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, πρόβλημα. Για να περάσουν. Γεωγραφικά, πάλι σε εμάς. Από εμάς θα περνούσαν. Εντάξει, αλλά δημιουργείται το πρόβλημα και αντικειμενικά είναι αυτό που λέτε, τι θα κάνει, το γύρο του κόσμου. Από εδώ θα περάσει. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που γύρω-τριγύρω. Κάθε άλλο παρά πυλώνα σταθερότητας είμαστε. Είμαστε, ας το πούμε έτσι, μέσα στη διακεκαυμένη ζώνη και δεν ξέρουμε πώς θα πάει η κατάσταση και στα Βαλκάνια και στην Κασπία. Γεγονότα και εξελίξεις που δεν θα έχουν, αν έχουν μόνο επιπτώσεις στο προσφυγικό, αλλά και ευρύτερες επιπτώσεις. Τελευταία ερώτηση, κύριε Αβραμόπουλο, πολύ σύντομα, όσο σύντομα μπορεί να τοποθετηθεί κάποιος σε αυτό το θέμα. Η Κεντρική Μακεδονία είναι καζάνι που βράζει λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών. Mm-hmm. Τελευταία ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ήταν πάλι έναυσμα πορείας διαμαρτυρίας, εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και επεισοδίων για άλλη μια φορά. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει σε αυτή την κατάσταση, πώς πρέπει να. Ποιο δρόμο πρέπει να πάρει αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εντάξει, τι να σχολιάσουμε ότι μια αστυνομοκρατήθηκε μια πόλη για μια συγκέντρωση των 300 ατόμων. Τέλος πάντων, θα το παρακάμψω. Αυτό για να μπω στην ουσία στο τι υπόθηκε από την Πρωθυπουργό και το πώς τοποθετούμαστε. Μπορούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εντάξει, τα πνεύματα μπορούν να ηρεμήσουν. Το θέμα είναι το τι στάση θα κρατήσει ο ελληνικός λαός απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Και για να πω πολύ συγκεκριμένα και σύντομα τη θέση μας, γιατί είναι καθαρή, διατυπωμένη και δεν αφήνει παραθυράκια για άλλες ερμηνείες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εμείς, σαν πολιτική τοποθέτηση, αν θέλετε, την οποία καλά είναι να γνωρίζει ο κόσμος και σαν κριτήριο μπροστά στις περιφερειακές εκλογές, έχουμε ταχθεί εξ αρχής ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών. Τη θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη, θεωρούμε ότι, ότι δεν είναι προς όφελος ούτε φυσικά του λαού της Ελλάδας, ούτε του λαού της γειτονικής χώρας. Και είναι δύο βασικοί παράγοντες. Και τις υποχωρήσεις που. Κοιτάξτε, το πιο κάνει βασικό, απέναντι. Να σας πω, το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι με αυτή τη συμφωνία προωθείται ένας αμερικανονατοϊκός σχεδιασμός στην περιοχή. Που δημιουργεί προβλήματα και μπορεί να μας βάλει σε πολύ μεγάλους μπελάδες. Ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός? Ανάσχεση της Ρώσικης. Όχι, να εξασφαλίσει ηρεμία και ασφάλεια στην περιοχή. Σε καμία περίπτωση. ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, όλο αυτό το σύστημα της πολεμικής, ας το πούμε, όξυνσης και εμπλοκής στην περιοχή μπορεί να διασφαλίσει την Μακεδονία της φιλίας και της αλληλεγγύης, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας? Αν πάρετε την Τουρκία απέναντι, όπως υποστηρίζουν πολλά κόμματα αυτή τη στιγμή, ναι. Κοιτάξτε, εντάξει, ως αντίπαλο δέος. Ναι, κοιτάξτε, οι άρχουσα τάξη στη χώρα μας και τα κόμματα που την εξυπηρετούν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την δυσαρμονία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας για να έχουν ωφέλη. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα ωφέλη είναι, δεν είναι για τον, τον ελληνικό λαό. Ένας είναι αυτός ο λόγος. Ο ένας ο βασικός λόγος είναι αυτός. Το δεύτερο είναι ότι μέσα στη συμφωνία συντηρούνται αλυτρωτισμοί και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Έτσι είναι τα περί μακεδονικής γλώσσας, τα περί Μακεδόνα πολίτη που είναι ανιστόρητα πραγματικά. Έτσι είναι λάθος και εννοείται ότι διαφωνούμε και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν γίνονται τυχαία. Έχουν μείνει επίτηδες στη συμφωνία. Γιατί μέσω των αλυτρωτισμών και από τις δύο πλευρές των συνόρων συντηρείται μια πολιτική του διέρη και βασίλευε. Και αυτός που κάνει το μεγάλο κουμάντο, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θέλουν να ισχυροποιήσουν και άλλο το ρόλο τους, το ΝΑΤΟ, μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανά πάσα στιγμή μπορούν να αξιοποιήσουν ένα τέτοιο κλίμα και τους αλυτρωτισμούς για να προωθήσουν δικούς τους σχεδιασμούς. Από αυτή την άποψη πρέπει να αντιταχθεί και ο λαός της περιοχής στη Συμφωνία των Πρεσπών. Χρειάζεται όμως να έχουμε υπόψη μας τη μεγάλη εικόνα. Δεν αφορά το ζήτημα απλά ένα, ας το πούμε έτσι, ένα όνομα. Είναι πολύ χοντρό το παιχνίδι το οποίο παίζεται και αυτές τις πλευρές τις αναδεικνύει πραγματικά μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ακόμα και οι φωνές που είναι ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία, άλλες παρατάξεις κτλ. Κουβέντα δεν λένε για το βασικό, αυτό που έκανε ταχύτερο το προχώρημα της συμφωνίας, που ήταν ακριβώς η προώθηση αυτών των σχεδιασμών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Κλείσατε ψηφοδέλτια στις περιφερειακές ενότητες? Είμαστε, όχι, δεν τα έχουμε κλείσει ακόμα. Είμαστε σε διαδικασία έτσι να στελεχωθούν
να στελεχωθούν από εργαζόμενους, υπάλληλους, αυτοπασχολούμενους, επιστήμονες και από έναν ευρύτερο κόσμο με τον οποίο έχουμε συμπορευτεί όλο το τελευταίο διάστημα, με τον οποίο μπορεί να έχουμε και επιμέρους διαφωνίες, όμως συμφωνούμε ότι χρειάζεται προσπάθεια, αγώνας, μάχη για τα συμφέροντα των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής.